Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας, της Παναγίας μας, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εις ερχόμεθα ολοταχώς εις την Μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα εκείνη κατά την οποία εδέχθησαν οι μαθητές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δι' αυτού έλαβαν δύναμη, σοφία και δράση. Έως την ημέρα εκείνη τα πάντα ήσαν εις τον φόβο, εις την αγωνία και δεν είχαν οι μαθητές να επιδείξουν τίποτα ή μη μόνο μια εικόνα ενός λαγωού. Ο λαγός τρέμει και φεύγει. Κατά τον ίδιο τρόπο ήσαν οι μαθητές έως την ημέρα εκείνη. Μόλις όμως αυτοί οι έμφοβοι λαγωοί έλαβαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μετευλήθησαν αμέσως εις λέοντας, και ως λέοντες πλέον όρμησαν εις τα πέρατα της Οικουμένης και εκήρυξαν το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής αναμένομαι και εμείς οι αμαρτωλοί και προετοιμαζόμεθα και παρακαλούμε τον Θεό να δώσει και εσημάς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα σημέρες αυτάς που διερχόμεθα πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό μας να σκηνώσει και εις την ψυχή μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, ο παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, ο ζωής χορηγός, αυτός ο οποίος ονομάζεται και το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος τα πάντα ζει και κινείται. Ούτε ένα χορταράκι πάνω στην γη δεν θα υπήρχε εάν δεν ήταν η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ούτε ένα κουνουπάκι, ούτε ένα μερμήκι. Δι' αυτού τα πάντα ζει και κινείται. Χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν θα υπήρχε πάνω στην γη ούτε εις τους ουρανούς, ούτε ορατά, ούτε αόρατα, δεν θα υπήρχον εάν δεν υπήρχε το Άγιον Πνεύμα. Δι' αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος υπάρχουμε και ζούμε και κινούμεθα και προκόπτομεν εις την πνευματική μας ζωή. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να μας αξιώσει και εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής να δεχτούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ζήσουμε κατά Χριστόν, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και όχι χωικοί, όχι σαρκικοί, όχι άνθρωποι της σαρκός. Δυστυχώς όμως κατά τα σημέρα στις οποίες διερχόμεθα τα πάντα ονομάζονται ημέρες σαρκός, σαρκικός άνθρωπος. Ο σημερινός άνθρωπος είναι μόνο σαρξ και τούτε επιβεβαίωσε μία παράσταση στην οποία οι κύριοι αυτοί διοργάνωσαν δια την νεότητα της Ελλάδος. Όσοι παρακολούθησαν, όσοι είδαν και εινέχθησαν και άντεξαν να ειδούν αυτήν την συγκέντρωση την οποία έκαναν αυτοί οι κύριοι,
έφρυξεν, επόνεσεν, ελυπήθη. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να αντικρίσει τι αυτά πράγματα όσοι πονούν αυτόν τον τόπο. Μάζεψαν εκεί περίπου καμιάν 50 παιδιά περίπου, νεαρά της ηλικίας αυτής, η οποία είναι δοσμένη δυστυχώς μέσα εις μία σαρκική ζωή. Και προσπάθησαν, αδερφοί μου, τι νομίζετε, να οδηγήσουν τα παιδιά εις μία αποχαλινωμένη σαρκική ζωή. Και είχαν και έναν ηθοποιόν μέσα, ο οποίος ηθοποιός, δεν γνωρίζω εγώ το όνομά του, αλλά εσείς μπορείτε να το γνωρίζετε. Και αυτός ο Κύριος, εάν άνοιγε η κόλαση, θα είχε έλεος. Άνοιξε το στόμα του και μέσα από το στόμα του έβγαινε ολόκληρο η κόλαση. Έδωκε δε τέτοιες βομολογίες, τέτοιες αισχρολογίες και τέτοια εικόνα και ήχο εν ολόκληρος ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, 8 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλοι εκτός της Ελλάδας, οι οποίοι έβλεπαν αυτήν τη σκηνή. Και η μανία τους ποια ήταν, να οδηγήσουν τα παιδιά μας στην ελευθέρα σεξουαλική ζωή. Τους οδηγούσαν πώς να προφυλάγονται, αν είναι δυνατόν. Και μέσα σε εκείνον όλων των κυκαιώναν βγήκε μία φωνή, η οποία είπε: η πλέον σίγουρη προφύλαξη της νεότητος είναι η εγκράτεια και ο μονογαμικός βίος. Θεέ και Κύριε, μόλις ακούστην αυτός ο λόγος. Οι ειρωνίες και οι καχασμοί, ήκουες αδερφοί μου, ήκουες μόνον την κόλαση και τους δαίμονες. Τότε γέλασε η κόλαση ολόκληρος. Αυτό είναι το κατάντημα δυστυχώς το οποίο έχουμε φτάσει σήμερα. Μια κατάσταση η οποία οδηγεί τα τέκνα μας εις μία Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα η οποία έπεσε και εχάθη. Τι σημαίνουν όμως αυτά τα λόγια σήμερα? Πολλά σημαίνουν. Όπως ακριβώς το αντεστραμμένο τρίγωνο χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, έτσι και οι θεωρίες για την μετεμψύχωση και την σεξουαλική απελευθέρωση, ελεύθερο δηλαδή ο άνθρωπος να πράττει οτιδήποτε βρωμερό και ακάθαρτο. Βρίσκουν πια την έκφρασή τους εις τον απλό λαό. Απλός λαός, τίποτε άλλο δεν λέει. Μητέρες που γέννησαν τα παιδιά τους τα οδηγούν εις την αποχαλινωμένη πλέον σαρκική ζωή. Οδηγούν τα παιδιά τους προς την αμαρτία με τα ίδια τους τα χέρια. Δεν μας προκαλεί εντύπωση ούτε το γεγονός ότι πολλές άλλες δοξασίες, τελετουργίες και σύμβολα έχουν αναβιώσει από το παρελθόν σαν αποτέλεσμα της νεοεποχικής προπαγάνδας. Τα παιδιά μας βομβαρδίζονται με αυτά στα ιδέας. Παραθέτουμε ένα μικρό μόνο τμήμα από τον κατάλογο με τις αρχές σατανικές διδασκαλίες. Τα στελετάς, τα σύμβολα που έχουν έρθει τώρα στην μόδα σε παγκόσμιο κλίμακα και προωθούνται στα παιδιά μας. Χρωματοθεραπεία. Τι σημαίνει τούτο? Ακούμε μια λέξη τώρα, την ερμηνεύουμε. Η μόδα, ο διάβολος οδήγησε και οδηγεί προπάντων το γυναικείο φύλλο στην θάλασσα και αλείβονται με ειδικές ουσίες για να πάρουν ένα χρώμα σοκολάτας. Και ακούς εκεί αυτήν την τάση και ο διάβολος χαίρεται. Χρωματοθεραπεία λέει. Σοκολά.
Τι κάνεις λέγει, α, δεν είσαι από αυτές, είσαι καθυστερημένη. Δι' αυτόν τον λόγο οδηγούνται ακάθεκτα οι κόρες των Ελλήνων μέσα στην διαφθορά και την καταστροφή. Δεύτερο σημείο. Αυτή η μουσική του διαβόλου, heavy metal, την ακούμε συχνά από τα παιδιά μας τα οποία τα οδηγούμε στην μόρφωση και αντιμορφώσεως, έχουμε παραμόρφωση των τέκνων μας. Ντύσιμον κοινών για άνδρες και γυναίκες, unisex. Ντύσιμον κοινών για άνδρας και δια γυναίκας. Πλήστη δε των ανδρών χάνουν τα φορέματά τους, διότι τα αρπάζουν οι γυναίκες ένα λοφροσύνη και βιασύνη για να φύγουν από το σπίτι. Και σηκώνεται ο άνδρας για να έβρει το παντελόνι του και το χάνει. Ποιος το πιάσαν η γυναίκα και έφυγε, διότι δεν αντελήφθην ότι ήταν το ανδρός της. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, αδερφοί μου. Μέχρι ανοησίας πρώτου μεγέθους. Δεν διακρίνουμε σήμερα ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Σαδισμός. Τι είναι ο σαδισμός? Αυτό το οποίο παρακολουθούμε που φτάνει μέχρι του σημείου να γίνονται οι θυσίες στους διαβόλους. Είναι δε φοβερόν ότι σήμερον δεν γνωρίζεις, είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε γέρο, δεν γνωρίζεις στον δρόμο που περπατείς τι μπορεί να σου συμβεί. Αλίμονον στον έναν ο οποίος περπατεί. Αυτό είναι ένας κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει, παραμονεύει για να χαθεί το ένα πλάσμα το οποίο περπατεί. Εύνης, αρπάζεται το πλάσμα εκείνο και χάνεται, θυσιάζεται, βγάζουν τα όργανα του και τα πουλούν. Μην νομίζετε ότι είμαι θα ασφαλισμένοι. Αυτά βέβαια που λέμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ακόμη δεν διαδόθησαν, πλην όμως οδηγούνται προς αυτό το σημείο, διότι στην Αμερική που είναι η χώρα της αμαρτίας και της ασυδοσίας, τούτα τα οποία σας λέγω είναι φοβερά. Περπατεί ο άνθρωπος στον δρόμο ή η γυναίκα και εξαφανίζεται. Δεν είναι ανάγκη να είναι μικρό μωρό. Τα μικρά μωρά χάνονται αυτά. Εξαφανίζονται πολύ εύκολος. Αλλά το να περπατεί ένας άνθρωπος στον δρόμο και να χάνεται, αυτό είναι φοβερό πλέον. Σαδισμός. Μαγεία. Η μαγεία έλαβε εκτάσεις από άκρους άκρων της γης. Όπου κοιτάξεις, όπου ακούσεις, όπου περπατήσεις, είναι μία μαγεία, δηλαδή ένας διάβολος ο οποίος έκανε την εμφάνισή του και επικρατεί εις την οικουμένη ολόκληρο. Δι' αυτής της μαγείας δε ο Αντίχριστος ετοιμάζεται να κυβερνήσει τον κόσμο. Δι' αυτής της μαγείας οδηγείται ολόκληρος η ανθρωπότης μακράν από τον Θεό. Και όταν ο Θεός απομακρυνθεί πλέον, θα ειδούμε στη συνέχεια τι έχει να γίνει. Ανηθικότητα και αιμομιξία. Ανηθικότης. Το να εμφανιστεί ένας νέος ή μία νέα αγνή και καθαρή εκκυλίας μητρός αυτών θεωρείται ως το έσχατον σημείο της καθυστερήσεως αυτού του ανθρώπου. Καθυστερημένος άνθρωπος λέει. Δεν έχει ξυπνήσει. Κοιμάται όρθιος λέει. Και είναι αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, φοβερά, για να φτάσουμε στο άλλον άκρο της αιμομιξίας, ο αδερφός να οδηγεί την αδερφή του στην αμαρτία και δια της ιδίας αυτής πράξεως της ανηθικότητος να συνέρχεται μετά της αδερφής του. Ο πατέρας με την κόρη του, τα παιδιά με την μητέρα τους. Ω Θεέ μου,
ό,τι εγένετο τότε όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε εκείνη την επιστολή προς τους Κορινθίους και τους είπε ότι «Τι αυτή πράξη λέγει ούτε εις τα έθνη δεν γίνεται», δηλαδή στους ειδωλολάτρες, διότι εις την Κόρινθον υπήρξε ένας εξ αυτών των νέων ο οποίος ημάτησε μετά της μητρός του. Και είπε ο Απόστολος Παύλος γεμάτος από λύπη και στενοχωρία, λέγει «Παραδώστε τον διούτον», λέγει, «στον διάβολον δια να σωθεί». «Δώστε τον», λέγει, «να τον παιδεύσει ο διάβολος, ίσως συνέρθει», λέγει, «και σώσει την ψυχή του». Αιμομιξία, φοβερό πράγμα, διότι η γυναίκα, η κόρη, προκαλεί και τον αδερφόν δια του ενδύματός της και της αμφιέσεώς της, προκαλεί δε και τον πατέραν προς την αμαρτία. Και αυτά είναι σημεία των καιρών, αδερφοί μου, τα οποία οδηγούν προς καταστροφή πλέον του πλανήτου. Υπνοτισμός, ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς σήμερα λαμβάνει και αυτό διαστάσεις για να οδηγήσει τα παιδιά μας αντί μαθήσεως προς μαγείες και υπνοτισμούς, και το ένα παιδί επιτίθεται εναντίον του άλλου χάριν παιδιάς, πλην όμως οι δαίμονες δεν γνωρίζουν παιχνίδια. Οι δαίμονες παραμονεύουν για να αρπάξουν το θύμα τους, και όταν τους προσκαλούν εκείνοι οδηγούνται ακριβώς ακάθεκτα, παραχωρεί ο Θεός, και τότε γίνονται τα παιδιά μας δαιμονισμένα. Μουσική της νέας εποχής, μια νέα κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα και η οποία διαδίδεται καθημερινώς και λαμβάνει διαστάσεις. Μουσική, λέγει, της νέας εποχής. Χειρομαντία. Προσέξτε πολύ αυτό, διότι περισσότερον διαδίδεται από τα τσιγκάνες και εισέρχονται μέσα στα σπίτια σας και χωρίς να το αντιληφθείτε σας γδύνουν πραγματικώς. Σας κλέβουν ότι έχετε πρόχειρα και φεύγουν και εσείς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το τι γίνεται. Χειρομαντία. Περπατάς στον δρόμο και σταματάει η τσιγκάνα και σου λέγει «Έχεις στο σπίτι σου μια δοκιμασία». Τη το σφυρίζει ο διάβολος. Και εσύ αμέσως εκείνη τη στιγμή το πιστεύεις ότι γνωρίζει αυτό το πράγμα. «Να σου πω», λέγει, «τι έχεις, δώσ' μου το χέρι σου». Εκείνη τη στιγμή κατεβαίνουν όλοι οι δαίμονες και αντί να δεις τι έχεις, εισέρχεσαι πλέον μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και χάνεσαι. Χειρομαντία, η οποία είναι και από αυτά τα μέντιουμ, τα οποία είπαμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα, αριθμούνται 10.000. Και εξ αυτών των 10.000 μέντιουμ που έχει επισήμως η Αθήνα, 100.000 άλλοι είναι ακόλουθοι αυτών των μέντιουμ. Ανταρσία εξέγερσης της νέας γενεάς. Ανταρσία και εξέγερσης. Αυτό θα το πιστοποιήσετε όταν δείτε αυτά τα παιδιά μέσα στα στάδια, την ώρα που σύεται ολόκληρος εκείνος ο κόσμος και εκείνες οι αρένες, και όταν αχαλήνοντος πλέον εκείνος ο νεανικός ενθουσιασμός, ξεκολλούν πλέον τα καθίσματα από την θέση τους και τα εξεσφεντονίζουν όπου και αν πέσουν επάνω στα κεφάλια του κόσμου, άλλοτε υποχωρούν εκείνα τα ικριώματα και πέφτουν και γίνονται λιώμαν εκείνα τα παιδιά μας. Και εκείνα τα οποία πεθαίνουν καλώς, εκείνα τα οποία μένουν ανάπηρα, ποιοι γονείς θα τα έχουν στη ζωή τους για να τα συντηρούν. Ανταρσία λοιπόν εναντίον των γονέων, ανταρσία εναντίον του νόμου, εναντίον της τάξεως, εναντίον των πάντων, σύνθημα νέων, ανταρσία και χαμός και εξολόθρευσης και καταστροφής των πάντων. Συνθήματα του Αντιχρίστου αυτά. Εξέγερση, λέγει, της νέας γενιάς. Αστρικά ταξίδια. Εδώ θέλω να τονίσω, αδερφοί μου, και το είπα και άλλοτε, θα το επαναλάβω δε,
προσέχετε αυτήν την φοβεράν μόδαν η οποία υπάρχει σήμερα στον ελληνικό λαό. Ποια είναι η μόδα αυτή? Μετά από το μυστήριο του γάμου, το οποίο είναι μέγα μυστήριο, το πρώτο το οποίο είναι φοβερό είναι ότι προσέρχονται σήμερα ο νυμφίος και η νύφη στο μυστήριο τούτο το μέγα, άνευ εξομολογήσεως. Και εισέρχονται μέσα στον ναό με μία ενδυμασία η οποία εντρέπονται και τα μικρά παιδιά να βλέπουν αυτήν την ενδυμασία. Μέσα στον ιερών χώρων όπου τελούνται τα φρικτά μυστήρια του Θεού. Μετά δε την τέλεση του μυστηρίου του γάμου, αυτοί οι νεόνυφοι εξέρχονται εις μίαν παγίδα του διαβόλου. Λέγει αυτή τη στιγμή ο νυμφίος και οι νύφοι έφυγαν. Πού επήγαν? Σε ένα λέγει ταξίδι μέλητος. Τι είναι αυτό? Αηδίας ταξίδι, όχι μέλητος. Γιατί? Διότι μεταβάλλεται η ζωή του ανδρογίνου και έρχονται στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου έχοντες προβλήματα φοβερά, διαβολικά. Τι επακολουθεί? Φεύγουν από το σπίτι τους, το οποίο ετοίμασαν με μυρίους σκόπους, με στερήσεις. Φεύγουν από το κρεβάτι το οποίο είναι καθαρόν και το ετοίμασαν ήδη και πηγαίνουν να κοιμηθούν σε κρεβάτια τα οποία δεν γνωρίζουν ποιος εκοιμήθη την προηγουμένη βραδιά. Πόρνος, μοιχός, ανώμαλος, φωνεύς δεν γνωρίζει. Και φεύγει από το μυστήριο του γάμου για να πάει να κοιμηθεί πάνω σε αυτό το κρεβάτι. Και ορμά ο διάβολος. Και έρχονται μετά με προβλήματα τα οποία είναι τόσο φοβερά, τα οποία δεν μπορώ να σας πω. Με μία λέξη να μας τα πω, επιστρέφουν δαιμονισμένοι. Γιατί? Διότι το ανδρόγυνο μετά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου πρέπει να μείνει 8 μέρες μέσα στο σπίτι του για να μην βγει έξω. Μετά την 8η ημέρα θα προσκαλέσει τον ιερέα να διαβάσει ειδική ευχή των στεφάνων, να τα εναποθέσει στην στεφανοθήκη, να κάνει αγιασμόν και μετά να εξέλθουν της οικίας οι νεόνυφοι. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος τα ξεύρει? Ποιος τα τηρεί? Ουδείς. Όπως είπα και άλλοτε με το θέμα της γεννήσεως των τέκνων. Μόλις η λεχόνα γεννήσει το παιδί της πρέπει να έρθει ο ιερεύς να διαβάσει την πρώτη ημέρα ειδική ευχή. Τας 8 ημέρες θα διαβάσει δευτέραν ευχή. Και τις 40 ημέρες θα διαβάσει άλλη ευχή ειδική. Εις το χρονικό δε τούτο διάστημα των 40 ημερών η λεχόνα δεν επιτρέπεται στο σπίτι να την προσεγγίζει κανείς, ούτε να πηγαίνουν όπως είναι σήμερα αυτή η μόδα για να πάρουν τάχατες δώρα εις τον νεογέννητο. Αυτό είναι το φοβερότερο σημείο. Η λεχόνα δεν επιτρέπεται να την δει κανείς. Ωχ, τι λέγεις πατέρ Σάββα, τι καθυστερημένα πράγματα είναι αυτά που μας λες τώρα αυτή τη στιγμή. Και πώς να τα αντέξουμε? Δεν τα αντέχουμε. Δεν ξέρεις πού βρισκόμεθα? Δεν ξέρεις ότι άλλαξαν οι καιροί? Δεν ξέρεις όμως ότι και τα παιδιά είναι δαιμονισμένα? Δεν το ξέρεις ότι πολλές μητέρες αμέσως πονούν το στήθος τους? Άλλες δαιμονίζονται και τα παιδιά πεθαίνουν? Γιατί? Διότι όταν εισέρθει στη λεχόνα ένα πλάσμα το οποίο δεν είναι καθαρό, αυτομάτως η λεχόνα θα αρρωστήσει και το παιδί πιθανόν να πεθάνει. Δεν τα γνωρίζουν αυτά ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει μεσάνυχτα. Δι' αυτόν τον λόγο αυτά τα ταξίδια τα οποία γίνονται είναι γεμάτα από φόβον ο οποίος οδηγεί εκείνους οι οποίοι τα κάνουν σε ασθένειες ανίατες και πλιστάκεις θάνατον. Αστρικά ταξίδια. Δεν κρατεί σήμερα ο κόσμος χρήματα. Όμως για να κάνει αυτά τα ταξίδια μπορεί να πάει να δανειστεί για να φανεί ότι είναι μοντέρνος και φεύγει να κάνει ταξίδια, λέγει, ανά της Ευρώπας και την Αμερική και την Αυστραλία. Μυστική
μυστικιστικές διδασκαλίες, θεωρίες μυστικισμού, θεοσοφικές διδασκαλίες, διδασκαλίες ειδωλολατρικές, διδασκαλίες οι οποίες επαναφέρουν τον κόσμο από την πίστη του Χριστού εις την ειδωλολατρία. Ψυχικές δυνάμεις, μια άλλη κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα εις τον κόσμο. Αστρολογία, οι αστρολόγοι, οι μάγοι δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν σήμερα την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρον. Θεός λέγουν δεν υπάρχει, μόλις γεννήσει η μητέρα πρέπει να δοξάσει την Θεά Μητέρα. Ποια είναι αυτή η Θεά Μητέρα? Η Υγή λέγει. Η Υγή αυτή η οποία μας κρατεί λέει, αυτήν πρέπει να υμνήσουμε. Αυτήν να δοξολογήσουμε. Δεν υπάρχει Θεός. Η Θεά Μητέρα λέγει έδωκεν στη μητέρα παιδί. Λατρεία της φύσεως. Βλέπετε σήμερα αντί να προσέξουμε την φύση, τη λατρεύουμε την φύση και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται φυσιολάτρες, δηλαδή λατρεύουν την φύση. Δεν δοξάζουν τον Θεό που έδωκε τα πάντα. Λατρεύουν τα χτίσματα παρά τον κτίστην. Ρυθμική αναπνοή. Φεύγουν και πηγαίνουν σε κέντρα τα οποία θα τους δώσουν ρυθμικές αναπνοές με χορούς και με άλλα συστήματα. Οραματισμός, ψυχεδελικά φάρμακα τα οποία έχουν σήμερα διαδοθεί τα πλήστα εις τον κόσμο. Σοδομητισμός, τι σημαίνει τούτο? Ανώμαλοι άντρες οι οποίοι κάνουν τις γυναίκες, δηλαδή τα Σόδομα και τα Γόμαρα αναβιώνουν. Πολλά δε κέντρα των Ελλήνων φέρουν το όνομα Σόδομα. Το τι γίνεται μέσα σε αυτά τα κέντρα είναι εσχρόν να τα ομιλήσει και να τα πει κανείς. Πράξεις οι οποίες προκαλούν την εντροπή και εις τα χτίνια ακόμη. Και εκεί μέσα σε εκείνους τους χώρους έμπροσθεν των θαμώνων οι οποίοι παρακολουθούν γίνονται τα έσχη. Και δεν ανοίγει η γη ακόμη να μας καταπιεί. Μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά τι να τα πούμε αυτά. Επικρατεί ο άνομος. Ποιος είναι ο άνομος? Ο Αντίχριστος. Επικρατεί ήδη. Ευρίσκεται επικεφαλής. Φεμινισμός. Η επικράτηση της γυναικός. Δεν υπάρχει σήμερα τίποτε το οποίο να μην το κάνει η γυναίκα. Όλα τα κάνει η γυναίκα. Άρα δεν είναι τίποτε ο άντρας, μόνο ότι έχει το ανδρικό φύλλο. Πέραν τούτου, ό,τι κάνει η γυναίκα το κάνει και ο άντρας. Και όταν εκάθεντο για να κυβερνήσουν και την Ελλάδα και παρουσιάστησαν εκεί με το τσιγάρο στο χέρι οι γυναίκες και με το ένα πόδι πάνω στ' άλλο και ομιλούσαν και έλεγαν τι είναι, λέγει ο τάδε που θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να την κυβερνήσω. Παρακολουθούσε εκεί ένας ευσεβής άνθρωπος, ο οποίος τις έβλεπε να υψώνονται ως συγκέντρωση εν το Λιβάνο. Και σε μία στιγμή φώναξε ο άνθρωπος: «Ποντίκι μέσα στα πόδια σας!» Αμέσως εκείνη τη στιγμή, μόλις άκουσαν το λέξη «ποντίκι μέσα στα πόδια σας», πετάχτησαν πάνω στα έδρανα τα οποία κάθονταν πάνω στους καρέκλες, να γλιτώσουν από ένα ποντίκι. Αυτή είναι ο φεμινισμός. Αυτή είναι η γυναίκα. Ένα ποντίκι το φοβήθηκε, ψέματα ήταν. Έτσι το είπε ο άνθρωπος. Αυτό τους είπε, εσείς μπορείτε να κυβερνήσετε την Ελλάδα. Ναι, λέγει εμείς. Αυτός είναι ο φεμινισμός. Νεκρομαντία. Οι νεκροί από τα μνήματα ανασκάπτονται και χρησιμοποιούνται ως μαγικά όργανα των μάγων. Από αυτά τα νεκρικά κόκκαλα, τις νεκρικές κορδέλες και τα στέφανα, τα νεκρικά λάδια και τα χώματα και οτιδήποτε άλλον από δόντια νεκρών, από βέρες νεκρών και ούτω καθεξής, από μαλλιά από τους νεκρούς και χίλια άλλα δυο πράγματα, ό,τι σοφιστεί ο διάβολος,
Αυτή η νεκρομαντία πλέον είναι σήμερα τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα, ούτως ώστε κάνει θράψη στον κόσμο και όσοι δεν γνωρίζουν τον διάβολο, ακριβά το γουράζουν. Γυρίζουν την οικουμένη ολόκληρο για να θεραπευτούν και τους γιατρούς για να θεραπευτούν, πληρώμες αντί να πάνε προς το καλό, πηγαίνουν προς το χειρότερο. Διότι η γειτόνισσα, η μάγισσα, ευθόνησε τον άνθρωπο, διότι ήταν το κατάστημά του και προχωρούσε, γιατί επάντρεψε τις χώρες του, γιατί εσπούδασε τα παιδιά του, γιατί. Και εκείνος ο καημένος, επειδή δεν γνωρίζει, καταφεύγει στην επιστήμη. Η επιστήμη δεν έχει όργανα για να πιάσει το διάβολο, δεν γνωρίζουν περί διαβόλου και οδηγούνται από εξετάσεις σε εξετάσεις και αναλύσεις σε αναλύσεις, οδηγούν τους ανθρώπους στην κόλαση της εξετάσεως, στην κόλαση των μαρτυρίων και τέλος ο άνθρωπος αποθνίστη. Όπου περπατήσεις θα δεις πυραμίδες τώρα. Είναι από την Καμπάλα, είναι από την Κίνα, είναι από τους οπαδούς του Αντιχρίστου. Είδες πυραμίδα, να γνωρίζεις ότι πλέον εκεί δεν βασιλεύει Χριστός, αλλά ο διάβολος. Γιόγκα. Θα προσέξουμε αυτήν την νέα μόδα, η οποία οδηγεί τα παιδιά μας σήμερα και όλων των κόσμων, ο οποίος κάθεται και δεν έχει δουλειά να κάνει. Κάθεται και δεν γνωρίζει τι να κάνει, επιδίδεται στην γιόγκα. Και αυτό είναι καθαρό διαβολικό. Δαιμονική μουσική, η οποία ακούεται από δίσκους, οι οποίοι έχουν αντίστροφον μέτρηση και δίδουν στα παιδιά μας τα συνθήματα τα διαβολικά. Πρόβλεψης μοίρας είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα ασχολούνται και θέλουν να μάθουν τι θα γίνουν και καταφεύγουν στους μάγους για να τους δώσουν λύσεις των προβλημάτων των. Τηλεκινησία, άλλο σημείο του Αντιχρίστου. Εγωκεντρισμός, άλλο σημείο του Αντιχρίστου. Πυροβασία, οι πυροβάτες, αυτοί οι οποίοι είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ανάβουν φωτιές και χορεύουν πάνω στις φωτιές και δεν καίγονται, αν είναι δυνατόν. Εις αυτήν την φοβερά παγίδα του διαβόλου, δυστυχώς υπάρχουν οπαδοί οι οποίοι ακολουθούν αυτό το σημείο. Τατουάζ. Σήμερα θα δείτε τα παιδιά σας, θα δείτε τους νέους να έχουν πάνω τους σημεία με ειδική μελάνη, με ειδική τέχνη, η οποία αυτή τέχνη δεν εξαλείφεται από το δέρμα του ανθρώπου. Όταν θα παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό, θα παρουσιαστεί με τους δράκους και με τις γυμνές γυναίκες, με τα φίδια, με τις καρδιές, με τα βέλη και οτιδήποτε άλλη ανοησία υπάρχει και υποφέρουν τόσο πολύ ως ότου να κάνουν αυτά τα σημεία επάνω στο σώμα τους για να παρουσιαστούν ότι είναι δυνατοί τάχατες. Αυτά τα τατουάζ είναι εκείνα τα οποία δίδουν την σφραγίδα του Αντιχρίστου επάνω στα παιδιά μας. Αριθμολογία, τα χαρτιά. Από την χαρτομαντία έρχεται η αριθμομαντία, η οποία ακριβώς παίρνει και φέρνει σήμερον μεταξύ των γυναικών. Παιδεραστία. Άντρες μεγάλης ηλικίας παραπλανούν τα τέκνα σας και προσέχετε τα παιδιά σας. Μην τα στέλνετε μακριά από τα μάτια σας. Μην τα στέλνετε να σας ψωνίσουν. Μην τα στέλνετε εις τους δρόμους. Μην δίδετε εμπιστοσύνη. Είναι φοβερό σήμερα το κακό τούτο να βλέπεις ανθρώπους μεγάλους. Και τι να το πω αυτό, να βλέπεις γονείς οι οποίοι πιάνουν τα βρέφη των για να αμαρτήσουν με αυτά. Έλεγχος του νου, ελέγχει τον νου λέγει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει τον νου. Μονόκερος, πίγασος, φίδια και άλλα μαγικά ζώα. Επικοινωνία με τους νεκρούς. Διαλογισμός σατανικά σύμβολα. Πεντάγραμμων, τρίγωνων, κύκλος κλπ. Όλα αυτά είναι τα σημεία του Αντιχρίστου, τα οποία ακριβώς, αδερφοί μου, έρχονται για να δώσουν μια νέα εποχή στον κόσμο. Μεταξύ δε αυτών βρίσκομαι
απέσιες στάσεις σε βιβλία, μουσική, κινούμενα σχέδια, αθλήματα, χαρτάκια που βρίσκονται σε μαστίχες, αναγράφουν προπαγανδιστικά μηνύματα για την νέα εποχή. Θα δούμε επίσης ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι είναι μοιημένοι μέσα στην νέα εποχή, ήδη μέσα στα δίχτυα του Αντιχρίστου. Εξ αυτών βρίσκομαι το σώμα των προσκόπων και των οδηγών, η ΧΑΝ, η ΧΕΝ, η ΝΑΣΑ και άλλα τόσα πολυκαταστήματα ΣΥΡΣ, τα οποία ακολουθούν αποκρυφιστικές τάσεις της νέας εποχής. Από την μήτρα τα παιδιά στην Κούνια οδηγούνται με νεοεποχική προπαγάνδα και βαρβαρότητα προς την καταστροφή. Και όλα αυτά, αδερφοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη σκηνική κατάσταση η οποία υπάρχει στην ανθρωπότητα. Αυτήν τη σκηνή της καταστροφής την προείπεν ο προφήτης Δανιήλ. Τι είπε? «Και εσύ, λέγει εις τον Δανιήλ, ο Θεός έμφραξον τους λόγους τούτους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας, έως διδαχτώσει πολλοί και πληθυνθεί γνώσεις». Η προφητεία αυτή του προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε να ερμηνεύεται κατά γράμμαν σήμερα που ζούμε εις τούτον τον κόσμο. Χαρακτηριστικό της εποχής αυτής είναι η αποστασία, ο σοδομητισμός εις το έπακρον. Εκατομμύρια ανθρώπων εις τον κόσμο είναι με την αμαρτία αυτήν του σοδομητισμού και προβάλλεται παρακαλώ και εκ των τηλεοράσεων και δείχνουν ανθρώπους ανομάλους έμπροσθεν των οφθαλμών των τέκνων μας εις την Ελλάδα. Εκτός αυτού όμως υπάρχουν μεταξύ των Ορθοδόξων δυστυχώς χιλιαστικές ή μεσοβασιλιακές ιδέες. Αυτό είναι το σημείο του Αντιχρίστου το οποίο υπάρχει. Σε τελευταία ανάλυση ο Κύριος γνωρίζει την ακρίβεια του χρόνου και των γεγονότων. Όλα αυτά τα διαδίδουν και διαδίδονται ότι δεν γνωρίζουμε αν αύριο έρθει ο Αντίχριστος. Είναι όντως άγνωστο. Δι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος μας δεν θα μας αφήσει να μην γνωρίσουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Σας είπα όταν ακούσουμε τους Εβραίους και πούν ότι εγεννήθη ο βασιλιάς των, τότε να ξέβρεται ότι είναι ο Αντίχριστος. Πλην όμως για να γίνει τούτο πρέπει να αναμένουμε ένα γεγονός συνταρακτικό. Την ανέγερση του ναού του Σολομώντος. Όταν δούμε τούτο το γεγονός, τότε τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Διότι μέσα σε αυτό τον ναό θα καθίσει ο Αντίχριστος. Επίσης, μερικοί ομοιάζουν με προφασιζομένους αμαρτωλούς, λέγοντας ότι δεν φοβούνται, λέγουν, τον Αντίχριστον. Όσο και αν φτάσει το κακό στο απροχώρητο, στο κατακόρυφο, όσο και αν όλες αυτές οι αμαρτίες προχωρήσουν, δεν τους κάνει καμία εντύπωση ούτε ανησυχούν. Διατίλεγει, διότι συμβαίνει και πιστεύουν και ελπίζουν εις την αγαθότητα του Θεού, ότι πίσω από την τρομακτική αμαρτία και την αποστασία ευρίσκεται, λέγουν, η αγάπη και η εσπλαχνία και το έλεος του Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, λέγει, θα το συγχωρέσει. Δεν είναι κακός ο Θεός, λέγει. Ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή είναι αγάπη, λέγει, όλους θα τους συγχωρέσει ο Θεός. Τούτο έλεγε και εκείνος ο μεγάλος εις την διάνοια και την σοφία Οριγένης, ο οποίος έλεγε ότι και αυτούς τους δαίμονας ακόμη, έλεγε, ο Θεός θα τους συγχωρέσει. Και κατεδικάστηκε από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, διότι δεν αντελήφθην ότι ο Θεός είναι και δίκαιος. Είπεν ότι είναι μόνον, λέγει,
αγαθός και πολυέλεος και συγχωρεί τους αμαρτώλους. Δεν αντελήφθην όμως αυτός ο μεγάλος της ιστορίας εκκλησιαστικός πατήρ, δεν αντελήφθη ότι δίπλα από την αγαθότητα και την μακροθυμία και το έλεος του Θεού υπάρχει και η δικαιοσύνη του, ότι είναι δίκαιος κριτής. Δι' αυτών των λόγων, εκεί που λέγουν ότι όπου η αμαρτία περισσεύσει, υπερπερισσεύει χάρη του Θεού, δεν προσθέτουν και την δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος δεν αντέχει πλέον και επεμβαίνει. Τούτο συνέβη στον κατακλυσμό, αδερφοί μου. Όταν ο Θεός μακροθυμούσε επί 100 ολόκληρα χρόνια και οι τότε βρισκόμενοι στα σημέρας του Νόε τον κοροϊδεύαν ότι ο γέρον εκείνος πατριάρχης της υπομονής, ο Νόε, ο οποίος ήταν εκλεκτός του Θεού, τους έλεγε ότι έρχονται οι μέρες που θα πληρώσει η ανθρωπότης δια την αμαρτία την οποία κάνει, και τους οδηγούσε δια να κάνουν εκείνην την κυβωτόν, τους έλεγε ότι έρχεται η κρίση στη δικαία του Θεού, εκοροϊδεύαν τον γέροντα εκείνον Νόε. Όταν όμως εισήλθεν μέσα στην κυβωτόν και έκλεισε την κυβωτόν και ήνυξε ο ουρανός τους καταράκτας και η γη τους καταράκτας, τότε λέγει έτρεχαν και χτυπούσαν λέγει την κυβωτόν και του έλεγαν: άνοιξε μας και εμάς, διότι εμείς έκαναμε την κυβωτόν. Και ο Νόε τους έλεγε: όταν σας έλεγα με κοροϊδεύατε, τώρα τελείωσαν τα πάντα. Και πνίγηκε λέγει πάσα πνοή πάνω στην γη, δεν έμεινε τίποτε. Όταν δε εις τα Σόδωμα και τα Γόμαρα υπήρχε η αμαρτία, και εκείνοι έλεγαν ότι μακροθυμεί ο Θεός. Πλην όμως έστειλε ο Θεός θυάφη και φωτιά και κατέκρυψε την αμαρτία. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και δεν υπολογίζει τον Θεό, έρχεται έπνηση δικαία κρίση του Θεού. Είναι εσφαλμένη η οδός η ιδέα ότι ο Θεός εξ αγάπης θα συγχωρήσει τους πάντας. Και αποτελεί τούτο ένα λίθαργον δια τους αμετανοήτους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράττουν κάθε είδος αμαρτίας χωρίς να τους ελέγξει κανείς. Συγγενικά στοιχεία αυτής της ιδέας παρατηρούμενη στους πνευματιστές, στους Ινδουιστές, όπου διδάσκουν ότι ο άνθρωπος σώζεται με διαρκής μετενσάρκωση. Είναι αυτά τα οποία θίξαμε σε άλλα κηρύγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, λέγει, θα ξαναγεννηθεί σε άλλον άνθρωπο. Και όταν πάλι δεν συγχωρεθεί εκεί, θα πάει σε άλλον άνθρωπο, σε άλλο ζώο, σε άλλο δέντρο και οτιδήποτε, έως ότου να συγχωρεθεί. Επίσης τα ίδια διδάσκουν και οι Νικολαίτες. Αυτός ο Νικολαϊτισμός, ο οποίος διδάσκεται και από τα σέδρα του Πανεπιστημίου. Εις τους νέους μας, αυτή η ιδέα τι λέγει? Όσον περισσότερο να αμαρτάνει κάποιος, τόσο περισσότερο θα ελεηθεί, λέγει. Και η αμαρτία, όσον την κάνει, λέγει, περισσότερο το έλεος του Θεού θα φέρει κοντά. Αυτά είναι τα συνθήματα του Αντιχρίστου, αδερφοί μου. Η τρομακτική πρόοδος της γνώσης, οι καταπληκτικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν είναι τίποτε άλλο μόνο μία εξέλιξη και πρόοδος των σημείων των καιρών, το οποίο προφητεύει ο Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο στον στίχον 4. 500 χρόνια προ Χριστού είπε αυτά ο προφήτης Δανιήλ, και συνεχίζει το εβραϊκό κείμενο και λέγει: τότε πολλή θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Θα περιτρέχουν δεξιά και αριστερά ο κόσμος. Το ότι η γνώση έχει πληθυνθεί, αυτό είναι πλέον χωρίς αμφιβολία. Το γνωρίζουν οι πάντες. Εκείνο το περιτρέχει την γη όμως, ερμηνεύεται στα σημέρα μας με τα εύκολα και γρήγορα ταξίδια. Με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, με πυράβλους, με διαστημόπλια και ούτω καθεξής. Με τη μετακίνηση ατόμων και ομάδων, με εκδρομές και τουρισμούς. Όλα αυτά ερμηνεύουν ότι είναι να περιτρέχουν την γη. Τούτο που είπε ο Δανιήλ. Ότι αυτή η σοφία άνευ Θεού και η αποκτήνωση ολοκλήρου της ανθρωπότητος με την αναρχία των πάντων
είναι τα θλιβερά εκείνα τα οποία απαρτίζουν και αποτελούν την εικόνα του σοφού, μεν αλλά εν ηθική και θρησκευτική παρακμή του ανθρώπου. Αυτός ο οποίος τα έχει όλα, εν τούτης κάθεται στην αγωνία και το άγχος και δεν έρχεται ύπνος στα μάτια του όταν πέφτει να κοιμηθεί. Όλα έχουν προοδεύσει, πλην όμως η ηθική κατάπτωση του ανθρώπου του φέρει την αγωνία εις το έπακρον. Ακολουθεί όμως εκείνο το σύνθημα το οποίο είπαμε προηγουμένως. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Εγώ ελήλυθα εις τον κόσμο, λέγει ο Χριστός, εν το ονόματι του Πατρός μου και ούλαμπανετε με. Εάν άλλος έρθει εν το ονόματι του ιδίου, εκείνον λείψεστε. Ο Αντίχριστος ως άνθρωπος θα διαφέρει από τους άλλους πονηρούς ανθρώπους. Θα φέρει σώμα. Μέσα σε εκείνο όμως το σώμα θα κάθεται ολόκληρος η κόλασης. Θα είναι η ενσάρκωση του κακού, όχι απλώς του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να ενσαρκωθεί σε άνθρωπον. Ο Αντίχριστος θα φέρει σώμα όπως είναι θα ημίσει άνθρωποι. Αυτός ο Αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος, πλην όμως μέσα εις αυτό το κουφάρι του ανθρώπου, το ανθρώπινο εκείνο σώμα, θα κάθεται ολόκληρος η κόλασης με την κακία της. Με την ιδία δική του βούληση ο Αντίχριστος θα δεχτεί τον Σατανά, θα τον προσκαλέσει τον Σατανά. Θα δεχτεί τον Σατανά μέσα του και θα ενωθεί μαζί με τον Σατανά. Και έτσι θα γίνει ο Υιός της απολίας, ο άνομος. Γιατί τον εαυτόν του και τους οπαδούς του θα τους οδηγήσει στην καταστροφή και τον θάνατο όπου δεν υπάρχει ανάσταση πλέον. Ο Αντίχριστος θα στραφεί εναντίον του Κυρίου Ιησού Χριστού και της θεανθρωπότητός του, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι το μυστήριο τούτο το οποίο γίνεται, αδερφοί μου, και διαδραματίζεται διαμέσου των αιώνων. Το μυστήριο, λέγει, της ανομίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέραν προς Κορινθίους επιστολήν. Στην ιστορία του κόσμου δύο είναι φανερά και βασικά γεγονότα. Το πρώτο, η έλευση του Χριστού εις τον κόσμο, και δεύτερον η παρουσία του διανακρίνει τον κόσμο. Η πρώτη ήταν ταπεινή, η δεύτερη όμως θα είναι συγκλονιστική, θα συνταράξει τον κόσμο ολόκληρον. Ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι ένα σκοτεινό πρόσωπο, μορφή απέσια, παρά το εξωτερικό κάλλος το οποίο θα έχει. Θα είναι πεντάμορφος, όπως ακριβώς ήταν ο Χριστός μας, ο οποίος δεν υπήρχε, λέγει, ωραιότερος επάνω στην φύση, ο ωραίος κάλλη παραπάντας τους Υιούς των ανθρώπων, λέγει. Ο Χριστός μας δεν υπήρχε άλλη τόση όμορφη όψη επάνω στη γη, διότι ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε όλα τα ωραία επάνω στην γη. Ο Αντίχριστος θα έρθει ακριβώς με το ίδιο τούτο πρόσωπο. Θα είναι όμορφος, πολύ όμορφος, που θα προσελκύσει αμέσως την συμπάθεια ολοκλήρου του κόσμου. Μέσα όμως αυτό το δαιμονικό πρόσωπο θα είναι ένα κατοικητήριο δαιμόνων. Ο τελευταίος και ο χειρότερος εχθρός κάθε δημιουργήματος από των σοφών δημιουργών. Θα είναι ο καταστροφεύς κάθε αγαθού λυτρωτικού σωτηρίου, εξ ολοκλήρου και εξ ολοκλήρου αντίθετος εναντίον του Θεανθρώπου Θεού, ο Αντίχριστος. Η εποχή του Αντιχρίστου θα στιγματιστεί από τις μεγάλες φυσικές και ηθικές αναστατώσεις. Προσέξτε εδώ τούτα τα δύο λόγια. Φυσικές και ηθικές αναστατώσεις. Φυσικές αναστατώσεις. Αυτά τα οποία βλέπουμε. Καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, ασθένειες συνταράσσουν αυτή τη στιγμή ολόκληρον την ανθρωπότητα. Ηθικές αναστατώσεις. Τόσα ανήθικα γίνονται στον κόσμο, τα οποία έχουν πραγματικά αναστατώσει την υφήλιον. Σε παγκόσμια κλίμακα θα επικρατήσουν.
σαν περίοδος θλίψεων όπου προετοιμάζουν τον ερχομόν του Αντιχρίστου. Οι άνθρωποι των εσχάτων θα δοκιμάσουν τέτοια βασανιστήρια και τέτοιες κακώσεις, ώστε θα είναι οι μεγαλύτεροι των μαρτύρων και των Αγίων στην Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο θα υποστούν τέτοια βάσανα που δεν υπέστη κανείς επάνω στην γη. Τον καιρό των εσχάτων του Αντιχρίστου θα γίνει ο μεγαλύτερος διωγμός των χριστιανών. Όσοι θα είναι με τον Χριστό θα υποστούν τιγού των διωγμών που δεν έγινε το άλλο σε πάνω στην γη. Το θέμα του Αντιχρίστου ή του Ανώμου είναι ένα θέμα εσχατολογικό. Εσχατολογικό τι σημαίνει? Εσχατολογία τι σημαίνει? Να ομιλείς λόγια περί του τέλους του κόσμου. Αυτό σημαίνει εσχατολογικό πρόβλημα, εσχατολογία. Η προσωπικότητα του Αντιχρίστου καλύπτεται από ένα διαπέραστο πέπλο μυστηρίου. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς πότε θα εμφανιστεί. Το μόνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα εμφανιστεί στην ηλικία των 30 ετών, όπως εμφανίστηκε ο Χριστός, ο οποίος δεν τον εγνώρισε κανείς μέχρι το 30 έτος της ηλικίας του. Θα είναι μέσα στον κόσμο, θα κινείται μέσα στον κόσμο, δεν θα τον γνωρίζει κανείς. Έφνης, όταν κλείσει το 30 έτος της ηλικίας του, θα εμφανιστεί αυτός ο άνομος. Όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι σε αυτή τη στιγμή για να αποκρυπτογραφήσουν το μυστηριώδες εκείνο όνομα του Αντιχρίστου, το οποίο γράφεται στην Αποκάλυψη και φέρει τον αριθμό 666, δεν μπόρεσε κανείς να πλησιάσει. Δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι ένα άκαρπο σημείο το οποίο προχωρεί ο καθένας. Εδώθησαν ονόματα. Προσπάθησαν οι άνθρωποι, θεολόγοι, ιεροκήρυκες, άγιοι, προσπάθησαν να δώσουν μία λύση στο όνομα τούτο. Είναι πιθανές σκέψεις, είναι πιθανοί προβληματισμοί. Δεν γνωρίζει κανείς το όνομά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι ο μη ομολογών των Υιών του Θεού εν σαρκή ελληλυθένε και είναι Θεόν τέλειον και γενέστη άνθρωπον τέλειον, μετά του είναι Θεόν αντίχριστος εστί. Όποιος δεν ομολογεί τον Χριστό λέει ότι ήρθε στον κόσμο και γίνεται ο άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο, αυτός είναι αντίχριστος. Πολλοί αντίχριστοι γεγόνασαν από τις ελεύσεις του λυτρωτού Σωτήρος μέχρι σήμερα και πολλοί άλλοι θα εμφανιστούν έως να έρθει ο Αντίχριστος. Ου κακού εις έτη και νυν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μαρκίωνος αρνουμένου την οικονομία την ενσάρκωση και μανιχαίου και ουαλεντίνου και πολλών εταίρων αιρετικών, αντίχριστοι υπήρξαν ούτι, ως και μετ' αυτούς αριανοί. Συνεπώς αντίχριστοι είναι και οι διάφοροι αιρετικοί, καθώς και οι χιλιαστές και οι μάγοι και οι πνευματιστές και όσοι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή και καταδιώκουν τον Χριστό. Πολλοί είναι οι αντίχριστοι. Πολλοί παρήλασαν στην ιστορία. Ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ο Νέρον, ο Καλιγούλας, ο Χίτλερ και άλλοι ονόμασαν τους εαυτούς των Θεούς. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ονόμασε τον εαυτόν του Θεόν και πολλοί άλλοι. Πλην όμως ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα δέχεται την ενέργεια εξ ολοκλήρου της κολάσεως. Αναφέρει τούτο ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπεύθυνος της υποταγής του Σατανά θα είναι αυτός ο ίδιος άνομος. Ο Αντίχριστος θα είναι ο χειρότερος καρπός του εν πτώση κειμένου ανθρωπίνου γένους. Θα είναι Εβραίος εκρίζης Εβραίων. Θα είναι Εβραίος. Δεν θα είναι από καμία άλλη φυλή. Και θα διακρίνεται για την πικρία και την κακία του προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Όπως εις τον παράδεισο ο Όφης που απάντησε την Εύα και τον Αδάμ με μαγικά τεχνάσματα. Θα επιχειρήσει να εξαπατήσει όχι μόνο όλα τα έθνη, αλλά με ένα φρόνημα χριστιανικό.
Στην αρχή η βασιλεία του Αντιχρίστου θα είναι περιορισμένη. Ο ταπεινός στην καρδία θα γίνει υπερήφανος ξαφνικά και απάνθρωπος και θα μισεί κατά πρώτον όλη την αδικία. Θα καταδιώξει έπειτα όλους τους δικαίους. Θα έχει φρόνημα και προαίρεση φωνική, απότομη, ανηλεή εναντίον όλων των ανθρώπων. Ιδιαίτερα όμως κατά των χριστιανών, όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Ο Θεός όμως της αγάπης δεν θα επιτρέψει να είναι απεριόριστος ο χρόνος του κακού και της δράσεως του Αντιχρίστου. Εάν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός, λέγει, τον Αντίχριστον να δράσει, λέγει, ούκανε σώθη πασασάρξ. Δεν θα σωθεί κανείς πάνω στην γη. Συνεπώς ο χρόνος της τυραννίας του ανώμου θα είναι μικρός και οι προφητείες καθορίζουν τον χρόνο της δημοσίας παρουσίας του Αντιχρίστου εις 7 έτη. Τα μισά όμως θα μείνουν, διότι ο Πανάγαθος Θεός δεν θα τον αφήσει να κληρώσει την 7ετή δράση του. Τα 3,5 χρόνια θα είναι δικά του. Τα 3,5 θα τα δώσει εις 2 προφήτες, τον Ενόχ και τον Ηλίαν, οι οποίοι θα έρθουν ως αρρωγή της ανθρωπίνης ασθενίας, δια να οδηγήσουν τον κόσμο σε μετάνοια και προσοχή. Αυτοί θα ηγηθούν στον πνευματικό αγώνα των επιτυχής στρατευωμένης εκκλησίας. Όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτσι και οι 2 προφήτες θα κηρύξουν λέγοντες «Κύριος ο Άγιος Ιδού έρχεται εξ ουρανού». Οι 2 προφήτες θα θανατωθούν από τον Αντίχριστο, αφού θα έχει εξουδετερώσει κάθε πολιτική και θρησκευτική αντίσταση. Δεν θα μείνει τίποτε σε πάνω στην γη το οποίο δεν θα υποτάξει ο Αντίχριστος. Θα επικρατήσει σαν κοσμοκράτος και άνομος. Θα διώκει τους πιστούς ανά πάσαν πόλη και χώρα. Όλους όσους δεν θα υπακούσουν θα τους υποβάλει σε μαρτύρια φρικτά και στην αποδοχή της σφραγίδος του με την βία. Δια της βίας θα παίρνει τα χέρια των πιστών ανθρώπων για να τους δώσει τη σφραγίδα εις το χέρι και στο μέτωπο. Όμως ο Κύριος κατά την Δευτέραν αυτού παρουσίαν θα έρθει από ουρανού και τότε, λέγει, ο κόσμος θα είναι οι πλοίονες, θα τρώγουν και θα πίνουν. Των πλοίωνων τρυφώντων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τότε, λέγει, θα εμφανιστεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, ο Σταυρός του Χριστού εις τους ουρανούς. Τότε θα εμφανιστεί και ενός ουρανός, και ενούργιος ουρανός, και ενούργια γη, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το δε πνεύμα το Άγιο λέγει στην Εκκλησία, αμήν, έρχου Κύριε, έρχου, έρχου Κύριε Ιησού, δια να κρίνεις τον κόσμο. Ήρθε ο Παναγιώτης Θεός να μας αξιώσει, αδερφοί μου, να φτάσουμε τα σήμερα σε εκείνας με πίστην στον Θεό και πιστή άχρη θανάτου, δια να κληρονομήσουμε την βασιλεία του την επουράνιον. Αμήν.